Τι είναι αυτό που θα κάνατε για μια ζωή? Να λατρεύω το γιο μου. Αυτό που θα έκανα για μια ζωή είναι να πηγαίνω για ψάραμα. Μια ζωή. Για μια ζωή τι θα κάνω? Θα παίζω στο θέατρο. Αυτό που ήδη κάνω, το επέλεξα πριν πάρα πολλά χρόνια, το συνεχίσω και ελπίζω ότι δεν το σταματήσω ποτέ. Είχατε ποτέ κάποιον αδιάκριτο γείτονα που να μπαινοβγαίνει ή να κρυφοκοιτά στο σπίτι? Ήμουνα πάρα πολύ τυχερός. Εγώ μάλλον τους ενοχλούσα με τις φωνές όταν γράφουμε, όταν κάνουμε κάμια πρόβα στο σπίτι. Είχα διάκριτο γείτονα που παρακολουθούσε από το πατζούρι του σπιτιού το δικό μας σπίτι, πότε μπαίνω, πότε βγαίνω, τι κάνω. Πες μου, παιδί μου, ποιος είναι ο πατέρας του παιδιού? Εγώ. Εγώ. Πες, πουλάκι μου. Μετά την ενηλικίωσή σας είχατε αναγκαστεί να μείνετε με τους γονείς σας? Όχι. Ευτυχώς, από τα 18 μου και μετά έμεινα μόνος μου. Δυσκολεύτηκα πάρα πολύ στην αρχή, όπως όλοι, αλλά μετά συνήθισα και μ' άρεσε πολύ. Έφυγα από το σπίτι μου πριν την ενηλικίωσή μου. Έφυγα στην τρίτη ηλικίου που λέτε εσείς, έκτη γυμνασίου τη λέγαμε τότε. Και από τότε μένω μόνος μου. Μέχρι να μπορέσω να φύγω από το σπίτι, να απογαλακτιστώ, ναι. Μετά την ηλικίωσή σου έχεις αναγκαστεί να μείνεις με τους δικούς σου? Ναι. Ναι, ναι. Μέχρι μια καλή ηλικία. Επιστρέφω που και που στις διακοπές. Μένω για λίγο. Δεν είναι για αρκετά υποφερτό, αλλά είναι για λίγο. Είστε της άποψης ότι ο έρωτας με έρωτα περνάει? Ο έρωτας δεν περνάει. Μάλλον περνάει και γίνεται αγάπη. Δεν περνάει με έρωτα. Άμα περάσει με έρωτα, πας σε άλλο κεφάλαιο. Ο έρωτας, όπως και να έχει, περνάει. Είστε της άποψης ότι ο έρωτας με έρωτα περνάει? Μ' αναλόγως. Και με φίλους μπορεί να περάσει. Γενικά με ανθρώπους γύρω σου. Έχει επιστρέψει κάποιος κάποια πρώην μετά από καιρό και πώς αντιδράσατε σε αυτό? Ξαφνικά εμφανίστηκε προχτές μια φίλη μου πολύ αγαπημένη από το παρελθόν. Συγκινήθηκα πάρα πολύ. Ήτανε σαν ένα μεγάλο δώρο που μου έκανε αυτή η κυρία. Κυρία τώρα πια. Τότε δεν ήταν κυρία, ήτανε, ήμασταν παιδιά. Α, όχι παιδιά, αυτά με τα μπλεξίματα με τις οικογένειες δεν με ταράζουν πάρα πολύ. Μπες, βγες, πρώην. Πολλά πράγματα. Κοίτα όμως να δεις που αυτά που εμείς θεωρούμε καθημερινά έτσι μικρά